Οι Σφενδονίτες ήταν ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη ελαφρέως πεζικού στους αρχαίους και μεσαιωνικούς ελληνικούς στρατούς. Ήταν εξοπλισμένοι με τη σφενδόνη, έναν δερμάτινο ημάντα πεπλατισμένο στη μέση, όπου έμπαινε το βλήμα. Ο σφενδονίτης περιέστρεφε τη σφενδόνη με ταχύτητα και άφηνε τη μία άκρη του ημάντα όταν ήθελε να απελευθερώσει το βλήμα. Αρχικά τα βλήματα ήταν λίθινα ή πύληνα και αργότερα μολύβδινα σε ελλειψοειδές σχήμα. Τα βλήματα αυτά είχαν μεγαλύτερο βεληνεκές και φωνική ικανότητα. Ένας καλός σφενδονίτης μπορούσε να πλήξει στόχο σε απόσταση ως και 100 μέτρων. Τα βλήματα αρχικά είχαν βάρος 30 γραμμάρια, το οποίο αυξήθηκε στα 80 από τον Φίλιππο τον Β' της Μακεδονίας. Οι καλύτεροι σφενδονίτες της αρχαιότητας ήταν οι Ρόδιοι. Ήταν άκρος επικίνδυνοι για το βαρύ πεζικό, αφού μπορούσαν να το πλήξουν από μακριά και ακολούθως να διαφύγουν γρήγορα λόγω της ανύπαρκτης θωράκισής τους. Τα βλήματα έφταναν ακόμα και σε ταχύτητα των 60 χιλιόμετρων την ώρα και πολύ πιο μακριά σε σχέση με τα τόξα και τα ακόντια. Μπορεί το πλήγμα τους να μην ήταν πάντα φωνικό, ωστόσο αποδυνάμωνε τον αντίπαλο, τραυματίζοντας ή αποσυντονίζοντάς τον. Ήταν κατάλληλοι για μάχη σε ανώμαλο έδαφος, αφού μπορούσαν να διαφύγουν γρήγορα, χωρίς το κίνδυνο καταδίωξης από το βαρύ πεζικό. Επίσης, χρησιμοποιούνταν με άριστα αποτελέσματα εναντίον αλόγων ή ελεφάντων. Χρησιμοποιούνταν σε ναυμαχίες και πολιορκίες. Σε μάχες στη ξηρά τοποθετούνταν μπροστά από τη φάλαγγα και επιτίθενταν στον αντίπαλο στην αρχή της μάχης. Έπειτα υποχωρούσαν πίσω από τη φάλαγγα και την προστάτευαν από πλαγιοκόπηση.